Τέρμα πια η κοροϊδία και ο εμπεγμός. Δεν μπορούν ανθρώπους που τους έχουν τόσο καιρό σε εργασιακή ομοιρία να τους κοροϊδεύουν με ψίχουλα. Να τους κοροϊδεύουν με δίμηνες και τρίμηνες παρατάσεις. Πρωτοφανής ήταν η συμμετοχή των υγειονομικών στην κινητοποίηση που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία για την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η ίδια εικόνα και στο Γενικό Νοσοκομείο της Ηλίας. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα με τετράωρη στάση εργασίας, συμμετέχοντας στη Γενική Πανελλαδική Κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει και η ΠΟΕΔΗΝ για τους συναδέλφους συμβασιούχους, για το ενάντια στον εμπεγμό και στην κοροϊδία που δέχονται από το Υπουργείο, που ενώ όλο αυτό το διάστημα έχουν υποσχεθεί ενός έτους ανανέωση καθολική, προχώρησαν σε ένα σχέδιο νόμου προς διαβούλευση με ολιγόμενες συμβάσεις. Συμπαραστεκόμαστε στους συναδέλφους υγειονομικούς. Έχουμε και εμείς τα ίδια προβλήματα, υποστελέχωση προσωπικού, και την Πέμπτη είμαστε και εμείς 14 Δεκεμβρίου σε απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρία στην Αθήνα. Τα προβλήματα είναι πολλά, παιδιά. Υποστελέχωση προσωπικού. Θέλουμε προσλήψεις μονίμου προσωπικού. Έχουμε μείνει με το 50%. Μένει οι συνταξιούχοι, οι γυναίκες, οι νεολαία, οι μικροί επαγγελματίες, στους οποίους τώρα χτες ψηφίστηκε το νομοσχέδιο της φορολογίας τους, με πρόσχημα την φορολογική δικαιοσύνη, αλλά αφήνει στο απειρόβλητο όλους τους επιχειρηματικούς ομίλους. Ζητούμενο όλων η απόσυρση του σχεδίου, η άμεση ανανέωση συμβάσεων τουλάχιστον για ένα έτος και γρήγορες διαδικασίες προκειμένου το πρόβλημά τους να επιληθεί οριστικά. Ζητάμε άμεσα, καθολική για όλο τον κόσμο, ενός έτου παρατάσεις των συμβάσεων και να ανοίξει μια σοβαρή κουβέντα για σταδιακή απορρόφηση όλων στο δημόσιο σύστημα υγείας. Κάθε αγώνας που εστιάζει στο δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να έχει δουλειά απλώς είναι δίκαιος. Είναι δύο φορές δίκαιος, γιατί συνδυάζεται με το αίτημα για δημόσια δωρεάν υγεία για όλο τον κοσμάκι. Κάθε μέρα για να σταθεί ένα δημόσιο σύστημα υγείας που το θέλουν σακατεμένο να ψυχοραγεί για τα γνωστά συμφέροντά του.